Δεσποινής Μιράντα. Τι συμβαίνει, κυρία Γιαννοπούλου? Άσε τους τύπους σε μένα και μείνε μακριά από τον άντρα μου, κατάλαβες? Τι εννοείτε? Εγώ μια απλή επίσκεψη ήρθα να του κάνω. Να τον ευχαριστήσω, ήταν πολύ γενναίο αυτό που έκανε. Μου έσωσε τη ζωή. Ναι, και κοντέψε να χάσει τη δική του και να αφήσει και δύο παιδιά ορφανά. Αν εσύ αυτό το βρίσκεις γενναίο, εγώ το βρίσκω ηλίθιο. Καταλαβαίνω την ανησυχία σας. Αν καταλαβαίνεις, καλό θα είναι να μείνεις μακριά από τον άντρα μου. Καταλαβες? Νομίζω μπερδεύεστε. Με το σύζυγό σας είμαστε δύο καλοί συνεργάτες, τίποτα παραπάνω. Πού τα πουλάς αυτά? Έχω καταλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό τι αντροχωρίστρα είσαι. Το έκανες στα γλυκά μάτια, μυρίστηκες αθώο άντρα και εκείνος σαν χάνος που είναι, παρασύρθηκε. Αλλά δεν το αφήσω να περάσει έτσι αυτό. Ηρεμήστε σας παρακαλώ πολύ. Δεν έχω βλέψεις για το σύζυγό σας και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Σας τορκίζομαι. Κι εγώ σου τορκίζομαι πως αν τυχόν και διανοηθώ πως λες ψέματα, θα μάθει όλη η Αθήνα τι κουμάς είσαι. Πάρ' το απόφαση. Είσαι μόνη σου και θα μείνεις μόνη σου. Και αν έχεις έστω και λίγη τσίπα επάνω σου, καλό θα ήταν να φύγεις από τον παράδεισο. Ο Μάρκος δεν μπορεί να παραιτηθεί. Έχει γυναίκα και παιδιά. Ορίστε. Αυτό που άκουσες. Να φύγεις από τον παράδεισο.